αλλά και τόποι δυναμικών επενδύσεων στον τομέα της καθαρής ενέργειας, που σημαίνουν φτηνό ρεύμα και νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους, αλλά, αγαπητέ μου Δήμαρχε, καθιστούν τη χάλκη και διεθνές υπόδειγμα πράσινης ανάπτυξης αλλά και κυκλικής οικονομίας. Έτσι, αυτό το πανέμορφο νησί προστατεύει με τη σειρά του το περιβάλλον και τη ζωή. Η εθνική πρωτοβουλία των Greco Islands ξεκινά από εδώ, από τη Χάλκη, μετά την πρωτοβουλία της Αστυπάλαιας, για να απλωθεί σε πολλά περισσότερα ακόμα νησιά σε πρώτη φάση και σε όλα τελικά τα ελληνικά νησιά σε βάθος χρόνου, προβάλλοντας ουσιαστικά ένα μοντέλο του αύριο. Το προηγμένο φωτοβολταϊκό σύστημα που έχει ήδη εγκατασταθεί καλύπτει τις τοπικές ενεργειακές ανάγκες. Η ενεργειακή κοινότητα Χάλκης είναι πρωτοποριακή για τη χώρα μας, καθώς αποτελεί τον πρώτο φωτοβολταϊκό σταθμό εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, που υλοποιείται εδώ πέρα στη Χάλκη, σε διασυνδεδεμένο νησί, με τη συμμετοχή του Δήμου. Και αυτό το μοντέλο ενεργειακής δημοκρατίας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για κάθε μικρό νησί, αυξάνοντας ουσιαστικά τη διείσδυση των ανώσεων πηγών ενέργειας σε αυτά και μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αλλά και το πιο σημαντικό, τα κόστη στους λογαριασμούς των κατοίκων. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δύναμη του ήλιου, του ανέμου και της θάλασσας. Και κάπως έτσι, αγαπητέ μου Περιφερειάρχα, αγαπητέ μου Δήμαρχε, όπως πολύ σωστά είπατε, οι κρίσεις γίνονται ευκαιρίες. Πολύ περισσότερο που η πατρίδα μας είναι πρικισμένη με αυτές τις τρεις καθαρές και φτηνές πηγές που σπανίζουν σε άλλες χώρες. Και ακόμα που η στρατηγική της θέση την κάνει κόμβο μεταφοράς ρεύματος προς ολόκληρη την Ευρώπη. Εκεί αποβλέπουν άλλωστε και οι πρόσφατες συμφωνίες που υπογράψαμε με την Αίγυπτο και με την Κύπρο. Στη Χάλκη έχω την χαρά να επιβεβαιώσω αυτό για το οποίο είχα ήδη δεσμευθεί στην προηγούμενη επίσκεψή μου, την απόφασή μας ουσιαστικά να μετεγκατασταθεί το λιμάνι από το λιμάνι της Χάλκης στο λιμένα Κανίων, με τη σχετική μεταφορά του καλωδίου του ΒΔΕ, έτσι ώστε να μπορέσει το νέο λιμάνι να μπορεί να υποδέχεται τα πλοία της γραμμής, για να μετατραπεί αυτό το πανέμορφο λιμάνι ουσιαστικά σε έναν τουριστικό προορισμό υψηλής ποιότητας, πρωτίστως για σκάφη αναψυχής. Έτσι, Χάλκη αναβαθμίζεται περαιτέρω ως τουριστικός προορισμός.